Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το κλειστό του Κάρβουνου, όπου σήμερα έχουμε την 11η αγωνιστική της Development League και το ματσάκι ανάμεσα σε Drunk Team και Αεροσκοβίτες. Η Drunk Team από τη μία με ρεκόρ 2-7 στην σεζόν, κοντά στους Αεροσκοβίτες, οι οποίοι δεν έχουν καταφέρει ακόμα να πανηγυρίσουν την πρώτη τους νίκη. Μετρούν 9 ήττες μέχρι στιγμής. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει και η σημερινή αναμέτρηση. Την Drunk Team να βρίσκεται στην πρώτη επίθεση του ματς. Πάμε να δούμε και λίγο τις πεντάδες, στις οποίες ξεκινούν οι δύο ομάδες, Ενέλη από τη μία, Μίτσικας, Μουλαρογιάννης, Παπαπαναγιώτη και Παπαβασιλείου στην πεντάδα της Drunk Team, ενώ από την άλλη έχουμε Κανετάκη, Καραγουρούνη, Λιόλη, Σεργιανίδη και Καζαμπιάν για τους Ροσκοβίτες, οι οποίοι είναι τώρα στην επίθεση. Τον Σεργιανίδη, ο οποίος θέλει να ξεμαρκαριστεί, θα σκοράρει κιόλας για να ανοίξει το σκορ. 0-2 λοιπόν, διαχείρος Σεργιανίδη, έρχεται το πρώτο καλάθι στο μάτς. Νέλη άφησε έξω, Μουλαρογιάννη στα αριστερά. Τρίποντο τώρα για την Drunk Team, στο χώμος από τον Παπαβασιλείου. Κιόλας άφησε στον Καζαμπιάν. Κύριο Σεργιανίδης σταματάει την τρίπλα, θα γίνει το κλέψιμο στον Μίτσικα. Έχουμε και το φάουλ, το οποίο θα το κάνει ο Σεργιανίδης, πρώτο μαλλικό. Αυτό για ο κύριος Κοβίτες. Στην επαναφορά τώρα οι γηπεδούχοι. Μαρκάρε το Μίτσικας και παίρνει. Μίτσικας κάνει τις τρίπλες. Θα σηκωθεί τώρα, δεν είναι καλό όμως το τελείωμα. Η μπάλα καταλήγει πάνω από την μπασκέτα και εκτός αγωνιστικού χώρου στην συνέχεια. Καζαμπιάν τσεκάρει τις επιλογές του, πάει κοντά ο Λιόλης για να πάρει. Του δίνει και πάλι, δεν είναι και τόσο καλή πάσα. Έχει βγει εκτός την μπάλα. Τι είναι ο λάθος εδώ από τους φιλοξενούμενους, ζητάει ηρεμία ο Καζαμπιάν. Βενέλη πιέζεται στο κατέβασμα. Μένει κολλημένος πάνω του ο Κανετάκης, ο οποίος προσπαθεί να τον δυσκολέψει. Στα 10 δευτερόλεπτα τώρα η επίθεση των γηπεδούχων. Ο Παναγιώτου στα 5 κάνει σταυρωτές. Πήρε ο Μουλαρογιάννης για να προλάβει και το χρονόμετρο, δεν βγήκε ούτε καν στο χάνιμπαλα. Σεργιανίδης τώρα για τους κοκκινούς. Για τα δεξιά του παιδιά λίγο η μπάλα, συγκρατεί όμως. Προσποιείται Καζαμπιάν στον Λιόλη. Ανετάκης πάει μπροστά μέσα, σηκώνεται μπροστά του, θα πετύχει το καλάθι. Σηκώθηκε μπροστά του. Ο Παπαβασιλείου όμως δεν μπόρεσε να τον σταματήσει. Καλάθι και φάουλ λοιπόν για το 0-4. Και μια συμπληρωματική βολή για τον Κανετάκη τώρα. Στη γραμμή ο παίκτης των φιλοξενούμενων θα βάλει και την βολή. 0-5 πλέον. Χωρίς καλάθι σε αυτά τα πρώτα λεπτά οι γηπεδούχοι. Ο Βασιλείου Παναγιώτου πίνει έξω εκείνος. Ζενέλη θέλει να πλησιάσει. Μουλαρογιάννης για 3, συμπάλα στο σίδερο. Μάχες για το rebound, δύο νικητές οι γηπεδούχοι και έρχεται και το πρώτο καλάθι της από τον Ζενέλη για το 2-5. Καζαμπιάν στον Καραμπουρούνη, γύρισε εκείνος, αστόχησε. Ξενέλη αν και με δυσκολία πέρασε το κέντρο. Γεννήσαμε τα πρώτα 3 λεπτά της αναμέτρησης. Ξενέλη εκεί με νύχια και με δόντια κρατάει την μπάλα, παίρνει και το φάουλ, το οποίο το έχει κάνει ο Καζαμπιάν. Φάουλ νούμερο 2 αυτό για τους Ροσκοβίτες. Ξεφεύγει αλλά δεν τελειώνει καλά ο Μίτσικας. Κανετάκης τώρα αναλαμβάνει να φτιάξει αυτή την επίθεση για τους φιλοξενούμενους. Σεργιανίδης έχει γίνει χαμηλά το φάουλ.
Έχει κάνει ο Παπα Βασιλείου, δεύτερο ομαδικό και για την Dunk Team, δεύτερο και για τον Παπα Βασιλείου. Παίρνει και εκτελεί αμέσως ο Κανετάκης, δεν το βάζει όμως. Πάσα στη γωνία στον Μπουλαρογιάννη. Πάμε ο Παναγιώτου τώρα. Αλλάζει κατεύθυνση και πάλι Μπουλαρογιάννης. Μιστάζει να πάρει το τρίποντο, θέλει να πάει κοντά, σπάσιμο της μέσης και κερδίζει και το φάουλ. Αυτός γράπωσε την μπάλα στον αέρα και είχε και δεύτερη ευκαιρία. Ενώ τώρα στο μάτς περνάει ο Γκορόγιας για πρώτη φορά για την Dunk Team. Ενώ ο Μουλαρογιάννης ετοιμάζεται για το ζευγάρι των βόλων του έπειτα από το τρίτο ομαδικό των Οροσκοβητών. Μέσα η πρώτη. Για το 3-5. Βάζει και την δεύτερη. Ο Μουλαρογιάννης 4-5 πλέον. Γιαννίδης κατεβάζει για τους κοβίτες. Καραμπουρούνης στον Κασαμπιάν. Ζητάει και παίρνει ο Κανετάκης. Στα 7 δευτερόλεπτα τώρα η επίθεση. Κανετάκης θα εκτελέσει, δεν παίρνει μπάλα στο καλάθι. Γκορογιάς παραδάνει, έφτασε στον Ζενέλη, αφού παρένευε εκεί Κανετάκης και πέταξε εκτός την μπάλα. Ο Ρόγιας θα το πάρει το σουτ και το βάζει με τη βοήθεια του ταμπλό. 7-5 προβάδισμα πλέον για την Dunk Team με την τρίποντη εκτέλεση του Κορόγια, η οποία είναι και η πρώτη αυτή που βλέπουμε στο παιχνίδι. Κανετάκης στα αριστερά και την πάσα έξω για τον Συριανίδη, θέλει να απαντήσει εκείνος, δεν είναι καθόλου καλό όμως. Το σουτ του καταλήγει εκτός η μπάλα και έτσι παραμένει αυτό το 7-5 στο σκορ, 5 και 20 ακόμα πριν την ολοκλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου. Πάω Παναγιώτου. Του δίνει το σκρίνο ο Μίτσικας. Μουλαρογιάννης τώρα. Ζενέλη παίρνει και αυτό στο screen. Ο Παναγιώτη θα εκτελέσει. Δεν έρχεται το δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο για τους γηπεδούχους. Η μπάλα καταλήγει εκτός. Κανετάκης δίνει συνέχεια στο μάτς. Φέρνει ο Καραμπουρούνης. Είναι και πάλι έξω. Συριανίδης. Τη βοήθεια του screen θα φτάσει κοντά, προσπάθησε να βρει τον Καραμπουρούνι, έγινε το κλέψιμο. Ο Ρόγιας τώρα. Γίνεται η κίνηση από τον Παπαπαναγιώτη, εκείνος έγινε αποδέκτης πάσας. Είχε δεύτερη ευκαιρία για τον ίδιο, την οποία θα εκμεταλλευτεί για το 9-5. Στο συν 4 πλέον οι γηπεδούχοι, οι οποίοι όχι μόνο έχουν πάρει το προβάδισμα, αλλά έχουν φτιάξει μια μικρή απόσταση. Κανετάκης. Καραμπουρούνης είναι εκεί για να του φτιάξει λίγο χώρο. Το πίεσε ο Καζαμπιάν, δεν μπαίνει το καλάθι. Ο Ρόγιας. Πάει μόνος του. Συγκρούεται με τον Καραμπουρούνη, εκείνος έχει κάνει το φάουλ. Το οποίο είναι και το τρίτο για τους Ροσκοβίτες. Ενώ έχουμε και διακοπή τώρα για time out. Επιστρέψαμε μετά από τη διακοπή για το time out στη γραμμή εμπορία για σαν θα αρχίσει στην πρώτη βόλη. Παράμενε το 7-5 στο σκορ, 3-58 ακόμα πριν την ολοκλήρωση του πρώτου δεκαλεπτού. Μπορώ για στα βάλει την δεύτερη για το 15. Σερί 8, σερί 10-0, με συγχωρείτε. Για τους γηπεδούχους, οι οποίοι βρέθηκαν τόσο με 0-5 και έκτοτε είναι οι μόνοι που έχουν βρει πόντους επιθετικά. Για να φτάσουν τώρα στο 15, υποπίεση τώρα η προσπάθεια των φιλοξενούμενων.
Ο Γιάσου έγινε στην άλλη πλευρά. Μίτσικας πήρε, πάει με φόρα. Θα δεχτεί και το φάουλ. Κανετάκης συλλήπασα έξυπνη κιόλας και θα έρθει το καλάθι από τον Συριανίδη. Πολύ ωραία συνεργασία για το 11-7. Ο Παναγιώτου κατεβάζει τώρα για τους Αστρούς. Μπροστά του έχει μείνει ο Καζαμπιάν. Πάσα για τον Μίτσικα και θα φτάσει κοντά. Τον δυσκολεύει όμως η άμυνα. Δύο δευτερόλεπτα πρέπει να εκτελέσει. Θα το κάνει ο Κορόγιας. Βρήκε στο Φανιβάλ, ανανεώνεται και έτσι ο χρόνος επίθεση για την track team. Ο Βασιλείου μέχρι μέσα πολύ ωραίο δεξί lay-up. 13-7. Συριανίδης άφησε τον Κανετάκη. Κανετάκης κάνει τις τρίπλες. Ωραία, θα στριφογυρίσει. Πήγε με ταμπλό να σκοράρει, δεν τα κατάφερε όμως. Στα χέρια του Ζενέλη τώρα. Ο Παπαβασιλείου ξέφυγε χωρίς φάουλ. Η μπάλα στον Κορόγια, ο οποίος είναι στο πλάι. Αδύναμο σου, την μπάλα στο σίδερο. Συριανίδης. Χέρι με χέρι στον Κανετάκη, θα το πάρει εκείνος μετά από δεύτερη σκέψη. Δεν το βάζει όμως. Κορόγια τώρα στην άλλη πλευρά. Τρέχει, πάει μόνος του, δεν θα αφήσει παρά στο καλάθι. Λίγος άφησε τώρα στον Συριανίδη, νέο τρίποντο για τους Ροσκοβίτες και αυτό άστοχο. Ηρεμία ζητούν από τον πάγκο των φιλοξενούμενων, καθώς βλέπουν ότι δεν υπάρχει στις τελευταίες φάσεις. 1,5 λεπτό ακόμα για την ολοκλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου. Κορόγιας κρατάει. Θα εκτελέσει και αυτός για τρεις και βρίσκει στόχο. 16-7. Στο σύν 9 πλέον. Η Drunk Team, η μεγαλύτερη διαφορά που έχουμε δει μέχρι στιγμής στην αναμέτρηση. Δίχως έχασε. Έγινε το κλέψιμο εδώ από Βασιλείου, 2 εναντίον 3. Στρέφει άμυνα των Ροσκοβητών. Παπαβασιλείου όμως θα σκοράρει. Θα κερδίσει και το φάουλ. 18-7 πλέον σε διψήφιο αριθμό η απόσταση. Με τους γηπεδούχους να αυξάνουν όλο και περισσότερο την διαφορά τους. Ενώ έχουμε και τη νέα διακόπη τώρα για time out. Στη γραμμή τώρα από Βασιλείου. Έπειτα από το καλάθι φάουλ που πέτυχε νωρίτερα. Βιάστηκε τώρα να περάσει το ζωρευτή, η κατοχή είναι για τους κόβητες. Ενώ μπήκαμε και στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου με το φωτεινό πινάκα να γράφει 18-7 υπέρ της Drunk Team. Γερίς. Άρχισε στον τον Βίχο, θα βρει την μπάλα τώρα στον Συριανίδη. Πάλι Γερίς. Θα γίνει το κλέψιμο. Ο Ρόγιας πάει στο ένας με έναν. Δεν θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Κανετάκης. Στα 32 δευτερόλεπτα τώρα. Θα σηκωθεί για δύο και φτωχή. 18-9. Λίγο το. Μετά από ώρα για τους φιλοξενούμενους. 18 δευτερόλεπτα τώρα από ξένος δευτερολέπτου ανάμεσα στα δύο χρονόμετρα. Ο Βασιλείου πέρασε. Κρατάει ο Βασιλείου στα 9 δευτερόλεπτα. Μίτσικα στα κοντά για να δώσει επιλογή για screen. Κορόγια ζήτησε 4 δευτερόλεπτα, 3. Κορόγια πλησίασε, κόπηκε κανονικότατα. Βγήκε η άμυνα. Δεν προλαβαίνει να εκτελέσει ο παίκτης των Ροσκοβητών και έτσι ολοκλήρωνε το πρώτο δεκάλεπτο με το σκορ να δείχνει 18-9.
Ξεκίνησε μόλις και το δεύτερο δεκάλεπτο της αναμέτρησης. Βρίσκει την Τράκτιν να προηγείται με 18-9. Ήταν το τέρας του πρώτου δεκαλέπτου. Πάσα στη γωνία για τον Γκούμα. Είναι από δύο εκείνος. Γερίς. Το δεύτερο λεπτά ακόμα Γερίς. Τριφογυρνάει, ψάχνει να βρει λίγο χώρο για να εκτελέσει. Δεν μπορέσε να τον βρει. Γι' αυτό τον λόγο και ήταν και άσχημο το σουτ. Σταυρόπουλος, ο Βασιλείου, βρήκε τον Κανιά. Κατεβάζει τώρα ο Γιαννίδης, προσφύγει η μπάλα. Διόρθωσε όμως και έδωσε στον Γκούμα και πάλι ο Γιαννίδης. Δίχως. Γιόλης. Έντρεστρα λεπτά για τους Κοβίτες, έχουμε τζάμπουλ και κατοχή για Τράγκτιν. Ακόμα μια καλή άμυνα από τους γηπεδούχους. Ακόμα μια επίθεση στις αρχές της δεύτερης περίοδου, στην οποία οι Ρουσκοβίτες δείχνουν να δυσκολεύονται να βρουν χώρο, να βρουν κάποια καλή εκτέλεση. Το Βασιλείου. Εξαιρετικά πέρασε στον συμπαίκτη του. Ο Βιτάλης θα τελειώσει καλά, ο Μεσχωρίτες, ο Χανιάς θα τελειώσει την φάση με επιτυχία για το 29 πλέον. Γιαννίδης Γερίς, θέλησε να ξαναβρει τον Συριανίδη, όμως ο Μπορέλιας είναι αυτός που θα κλέψει και σαν συμπροπόνηση θα σκοράρει για το 22-9. Ξεφεύγουν σιγά σιγά οι γηπεδούχοι, οι οποίοι δείχνουν έχουν τον έλεγχο από το πρώτο πεντάλεπτο και έπειτα. Στο έδαφος ο παίκτης των Ρουσκοβιτών, ο Σκερής. Γίνεται και το λάθος από τους φιλοξενούμενους και έτσι η μπάλα είναι και πάλι για την Drunk Team. Γρήγορα γρήγορα στην επίθεση οι γηπεδούχοι. Ο Βασιλείου στέκεται, σημαδεύει για δύο, δεν είναι καλό το σουτ όμως. Παραμένει στην επίθεση η γηπεδούχος ομάδα. Πάτησε γράμμη όμως στην συνέχεια ο Σταυρόπουλος. Συνέχεια με σκέρι για τους Ρουσκοβίτες. Δίχως και πάλι σκέρι θα εκτελέσει για δύο, το βάζει 22-11. Μακρινή πάσα του Παπαβασιλείου, βρήκε εξαιρετικά τον Σταυρόπουλο, 24-11 πλέον. Πάρα πολύ όμορφη ασίστ του Παπαβασιλείου. Ακριβώς εκεί που δεν ήθελε τη βρήκε ο Σταυρόπουλος, ο οποίος με ένα ανάποδο lay-up έφερε την απόσταση του, είναι 13 πλέον. Είναι και το κλέψιμο τώρα από τον Μουλαρογιάννη. Από Βασιλείου στον εφηδιασμό. Θα σκοράρει παρά την πίεση του αντιπάλου του, 26-11. Γερίς. Συν 15 πλέον για υπέρ της Drunk Team. Γουμάς. Πήρε τώρα ο Συριανίδης. Τσεκάρει γύρω του τις επιλογές που έχει. Γερίς στα 3 δευτερόλεπτα πρέπει να εκτελέσει. Δεν ξέρω αν είχε δει το ρολόι ο Γερίς, όπως και να έχει σούμινη μπάλα στα χέρια. Και έτσι έχουμε ακόμα ένα λάθος από τους Ρουσκοβίτες στο δεύτερο δεκάλεπτο. Στανίτσας και Κανετάκης πέρασαν στο μάτι τώρα για τους φιλοξενούμενους. Βασιλείου άφησε χέρι με χέρι στο Σταυρόπουλο. Ο Λαρογιάννης. Κανιάς έχει πάρει καλύτερη θέση, πάει τώρα να δώσει το screen. Ο Ρόγιας δίχως δεύτερη σκέψη θα εκτελέσει, μπαλά στο σίδερο. Σανίτσας άφησε. Κανετάκι να κατεβάσει εκείνος, τώρα έδωσε το πάσα και εκείνος. Σανίτσας ξανά. Πάσα στη γωνία. Γιόλης θα εκτελέσει, δεν το βάζει όμως, θετικό rebound του Συριανίδη. Θα το πάρει και αυτός, ακόμα πιο από το δικό του σουτ. Σταυρόπουλος ξαμαρκάρεται, γλιτώνει από την πίεση.
Κάνει και μια περιστροφή τώρα για να πετύχει ένα τρομερό καλάθι ο Σταυρόπουλος. Τα έκανε όλα μόνος του. 28-11 πλέον. Συν 17 γράφει τώρα το κοντέρ. Σκερίς. Σανίτσας. Ψάχνει επιλογές ο Λιόλης. Ο Σανίτσας θα εκτελέσει υποπίεση. Έρμπολ. Σταυρόπουλος. Δεν σταματάει το παιχνίδι με φάουλ. Παπαβασιλείου θα στοχίσει στο Σαλεούπ και στη συνέχεια η κατοχή είναι για τους Ρουσκόβιτες. Με την μπάλα να κυλήσει ο Κανετάκης. Έχουμε διακοπή καθώς δεν υπάρχει ένα πρόβλημα με τον Συριανίδη. Θα περάσει εκτός εκείνος ο Καραμπουρούνης. Πέρασε το μάτς. Αναφορά λοιπόν για τους Ρουσκοβίτες. Κερίς. Άφησε στον Κανετάκη. Κανετάκης. Και πάλι Κερίς από τα αριστερά. Δεν είναι καλή εκτέλεση. Γανιά πήρε και θέλει να βρει τον Παπαβασιλείου, τον οποίο και βρήκε. Γρήγορη επίθεση της Drunk Team. Χάθηκε η μπάλα εδώ, χάθηκε η μπάλα. Τρομερή ενέργεια. Τρομερός εχνιδιασμός. Ο Λαρογιάννης έκανε μια εξαιρετική ασίστ στον Κορόγια. Για το 30-11. Και 40 ακόμα στο δεύτερο δεκάλεπτο. Τρίποντο άστοχο από τον Κανετάκη. Καραμπουρούνης. Πάλι Κανετάκης. Γιόλης. Έγινε το κλέψιμο από τον Σταυρόπουλο. Πάλι προϋποθέσεις εφηδιασμού για την Drunk Team. Και πάλι θα έρθει το καλάθι από τον Παπαβασιλείο αυτή τη φορά. 32-11. Καλύτερη εικόνα μέχρι στιγμής, σαφώς καλύτερη εικόνα της Drunk Team μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Σκερίς, τρομερή ενέργεια, δεν θα τελειώσω όμως με ένα καλάθι. Τρομερή επίσης η πάσα του Μουλαρογιάννη, Κορόγιας και πάλι γρήγορο καλάθι, 34-11. Η Drunk Team κάνει ό,τι θέλει στις τελευταίες φάσεις. Μεταλλεύεται το ανοιχτό γήπεδο και γι' αυτό πλέον έχει φτάσει στο σύν 23 που βλέπουμε τώρα. Κανετάκης δεν παίρνει μια σωστή απόφαση. Μουλαρογιάννης θέλει να βρει με μια ολόκληρη πάσα, με πάσα ολόκληρη γηπέδου τον Κανιά. Έγινε το κλέψιμο αυτή την φορά. Το Σκόβιτος τώρα στην επίθεση με Λιόλη. Νέο λάθος. Από Βασιλείου πατάει γκάζι. Ο Ρόγιας είναι στα αριστερά για μια επιλογή για ακόμα ένα καλάθι. 36-11. Δεν μπορούν να βρουν λύση απέναντι στους εφνιδιασμούς της Drunk Team οι Ρουσκοβίτες. Και η διαφορά πλέον όλο και ανεβαίνει. Από την άλλη είναι και κάπως τραβηγμένες οι επιλογές των φιλοξενούμενων στην επίθεση. Τώρα εδώ ο Σκερίς πήρε το φάουλ. Σιγάμε ο Σκερίς. Έπειτα από το δεύτερο ομαδικό της Drunk Team. Αστοχή στην πρώτη. Κερίς βάζει τη δεύτερη για το 36-12. Από το 22-11 είχαν να σκοράρουν, παρακαλώ. Οι φιλοξενούμενοι το κάνουν τώρα με την βολή του Σκερί. Καλή άμυνα εδώ από τους Ρουσκοβίτες, έγινε το κλέψιμο, αλλά δεν ολοκληρώθηκε. Μετάει ο Κορόγιας στο πλάι, έχει το φάουλ από τον Καραμπουρούνη. Πρώτο αυτό το ομαδικό των φιλοξενούμενων. Ο Παναγιώτου. Με το δεξί θα τελειώσει καλά τη φάση. 38-12. Θα
θέλω να με συγχωρέσω, ο Παναγιώτης στις προηγούμενες φάσεις πρέπει να τον έλεγα από Βασιλείου. Ρώτησα εγώ τα νούμερα, δικό μου λάθος. Καραμπουρούνης εδώ. Θα σκοράρει, αλλά δεν μετράει το καλάθι καθώς έχουμε 3 δευτερόλεπτα. Σενέλη. Για το σκρίν από τον Βιτάλη. Ένα τρίστο σούτ, αυτό πάνω του Σταυρόπουλου. Κανετάκης. Βαλάει την μπάλα. Τώρα έκλεισε ο διάδρομος. Κανετάκης κρατάει. 12 δευτερόλεπτα γυρίζει. Θα πάρει ο ίδιος την προσπάθεια και γιατί να μην την πάρει. 38-14. Σταυρόπουλος. Ο Ρόγια στην πλάτη της άμυνας. Ξεχασμένος εκεί. Θα κάνει το 40-14. Κανετάκης. Πάει κοντά ο Καραμπουρούνης για να του δώσει το σκριν. Θα εκτελέσει εκείνος πίσω από το σκριν του συμπαίκτη του και ευστοχή για 3. 40-17. Σταυρόπουλος. Ο Παναγιώτου δεν πήρε την μπάλα καθώς παρενέβη και ο Κανετάκης, ο οποίος είναι ιδιαίτερα δραστήριος στις τελευταίες φάσεις για τους Ροσκοβίτες και επιθετικά αλλά και αμυντικά όπως τώρα. Βιτάλης. Κλείθηκε από 3, έγινε και το κλέψιμο από τον Κανετάκη. Θέλει να βγάλει γρήγορα μπροστά την ομάδα του, θα πάρει ο ίδιος την προσπάθεια. Θα μπορούσε λοιπόν να παίξει και με κάποιο συμπαίκτη νομίζω. Τελευταίος που θα ακούμπησε ο Ρόγιας. Κατοχή για τους φιλοξενούμενους. Τώρα ξεκινάει η επίθεση των Ροσκοβιτών με τον Κανετάκη. Κανετάκης προσποιείται. Θα πάρει τελικά το σουτ και θα το βάλει. 40-19. Κανετάκης ανεβάζει κάπως την επιθετική λειτουργία σε ομάδα του. Μειώνει και κάπως την απόσταση. Γυρίζει ο Σταυρόπουλος, δεν ξέρω αν ήταν πάσα η εκτέλεση αυτή. 5 δευτερόλεπτα, 4-3, Κανετάκη στα 2, υποπίεση, στο σίδερο η μπάλα. Και έτσι τελειώνει και το δεύτερο δεκάλεπτο, με το σκορ να δείχνει 40-19. Επιστρέφουν σιγά σιγά και οι δύο πεντάδες για να ξεκινήσει και το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης ανάμεσα σε Dunk Team και Ροσκοβίτες. Ξεκίνησε το τρίτο δεκάλεπτο με ένα γρήγορο λάθος από τους φιλοξενούμενους. Έχουν στον εχνιδιασμό οι γηπεδούχοι, αλλά ο Ζανέλη δεν μπορεί να τελειώσει καλά τη φάση. Πίεση τώρα από τους άσπρους. Σαρνίτσας. Κατάει, πάει ο Καραμπουρούνης για να πάρει. Είναι μόνο στη γωνία, θα εκτελέσει για 3 και το βάζει. 40-22. Ξεκίνημα με ένα τρίποντο για τους Ροσκοβίτες στην τρίτη περίοδο. Σενέλη. Πέρασε από την πρώτη πίεση. Πάσα του Μίτσικα, ο οποίος θα πάρει ξανά. Σενέλη από το πλάι αστοχή. Εκεί παρακινδυνευμένη πάσα, έγινε τελικά το κλέψιμο. Δεν είδω, ήταν μόνος του ο Παπαβασιλείου, αυτό που φωνάζανε και από τον παγκό. Νέλη, Μίτσικας με συγχωρείτε. Θα πάρει το σουτ, το χάνει όμως. Καραμπούρνος προστατεύει την μπάλα. Κανετάκης, με τους Ροσκοβίτες οι οποίοι συνεχίζουν την προσπάθειά τους να ρίξουν κάπως τη διαφορά. Κανετάκης προσποιείται. Κρατάει στα 5 δευτερόλεπτα, θα πάρει και ένα σουτ υποπίεση, μπάλα στο σίδερο. Κατέληξε και στο παρκέ ο Κανετάκης, δείχνει να υπάρχει κάτι αντικανονικό. Από
Ιρακλείου, τώρα κατεβάζει αργά αργά για την track team. Ψάχνει συμπαίκτη, έκανε την κίνηση ο Σταυρόπουλος, πασακόπηκε από τον Συριανίδη και κατέληξε εκτός η μπαλά. Δεύτερο λεπτό ακόμα για την track team για να εκδηλώσει επίθεση. Τζανέλη γύρισε, τέλεσε ανενόχλητος. Δεν πήγε το καλάθι, ανανεώνει όμως η γηπεδουχή. Έτσι και σε κάνει μια κακή πασά. Μετάκης. Ο Καζαμπιάν άφησε έξω. Πάλι Καζαμπιάν κάνει Τάκης τώρα. Είναι μη κάπως η κατάσταση στην επίθεση των Ρασκοβιτών. 9 δευτερόλεπτα. Στα Νίτσα θα εκτελέσει για τρεις, αυτή τη φορά είναι άστοχος. Σταυρόπουλος, με φορά εκεί θα περάσει. Τον έκλεισε η άμυνα των φιλοξενούμενων και αφήνει έτσι τον Πάπο Βασιλείου. Αλλάζει κατεύθυνση, άφησε τον Σταυρόπουλο ξανά. Από τα πόδια του Συριανίδη πήγε να περάσει την μπάλα ο Σταυρόπουλος. Έχουμε πόδι όμως, ανανεώνεται έτσι το χρόνο, ο χρόνος. 14 επίθεση για την drag team τώρα. Μίτσικας πήρε, πήγε και στην προσπάθεια, τον πήγε στην μπαλά όμως, κύλησε ο Στεφάνη και κατέληξε εκτός. Συριανίδης. Κανετάκης. Μόλις ένα καλάθι έχουμε δει μέχρι στιγμή στην τρίτη περίοδο, αυτό του Στανίτσα. Στο έδαφος ο Κανετάκης. Όπως και ο Ζενέλη από το Drunk Team. Έχουμε φάουλ για τον παίκτη των Ρασκοβιτών. Μουλάρο Γιάννης επιστρέφει για Drunk Team, παίρνει θέση στο Σταυρόπουλο από το πλάι. Θα πάει μπάλα. Δεν έχουμε βολές τελικά. Καραμπουρούνης στην επαναφορά. Κανετάκης. Θα σηκωθεί για δύο είναι το σουτ. Μια σφαλιάρα η οποία θα καταλήξει στον Ζενέλη. Λαρογιάννης. Σφιχτική πίεση από δύο αντιπάλους. Θα γίνει το κλέψιμο τελικά. Έχουμε τζάμπολ. Η μπάλα είναι για τους γηπεδούχους. Παραμένει έτσι η drag team στην επίθεση. Μουλαρογιάννης άφησε τον Βιτάλη. Πήρε ξανά. Δεν είδε κάποια κίνηση ο Μουλαρογιάννης. Προτίμησε να εκτελέσει τελικά, αλλά στόχισε. Συριανίδης. Πιέζει ο Κορογιάς. Συριανίδης πέρασε όμως. Και συνεχίζει μόνος του και θα φτάσει και μέχρι το καλάθι. 40-24. Έχουμε και διακοπή τώρα για time out της Dunk Team αυτή τη φορά. Αυτός οι φιλοξενούμενοι ακόμα, οι γηπεδούχοι ασχολείται ακόμα, δεν έχουν καταφέρει να σκοράρουν στην τρίτη περίοδο και έτσι πρέπει να πούν ότι δεν πάει καλά. Στρέψαμε πίσω από την διακοπή για το time out και αυτός το 40-24. Ρόγιας θα εκτελέσει για τρεις, δεν το βάζει. Λοιπόν, η άμυνα βγαίνει από τους Ρασκοβίτες. 4 λεπτά χωρίς καλάθι. Μέχρι στιγμής η Drunk Team στο τρίτο δεκάλεπτο. Γιαννίδης, έγινε το κλέψιμο από τον Κορόγια. Κερία για το πρώτο καλάθι των γηπεδούχων στην τρίτη περίοδο, το οποίο θα έρθει τώρα. 42-24. Κανετάκης γλίτωσε το λάθος, Συριανίδης θα εκτελέσει για τρεις, η μπάλα στο σίδερο και έξω. Ο Ρογιάς κατεβάζει για τους άσπρους, δίπλα του ο Κάνιας. Κάνιας ξανά, ανάμεσα από δύο, δεν μπορεί να τελειώσει καλά. Καθώς ο Καραμπουρούνης έπαιξε ωραία άμυνα και τον εμπόδισε να βρει κάποια εκτέλεση. 8 δευτερόλεπτα ακόμα
για την επίθεση των γηπεδούχων. Και τον Κορόγιας θα σηκωθεί τώρα και θα το βάλει. Αναλαμβάνει δράση τελευταίες φάσεις ο Κορόγιας και πάει στο 44-24 το σκορ. Στρογγυλά είναι 20 για την track team. Κανετάκης θα πάρει και αυτός ένα σούτ από μέση απόσταση. Λαρογιάννης βρήκε για την μακρινή πάσα από Παπαναγιώτου, υποπίεση. 46-24. Γερίς οργανώνει τώρα την επίθεση των Ροσκοβητών. Έχουμε φάουλ από τον Παπαναγιώτου. Αλλαγές και για τις δύο ομάδες, από την Ιαλιόλης και Βίχος παίρνουν στο μάτς για τους Ροσκοβίτες. Όχι, από την άλλη δεν είχαμε αλλαγή. Κάτι πήγε να ζητήσει από την γραμματεία ο Παπαβασιλείου. Και ο Βίχος και αφήσει έξω Σκερίς. Πάσα έφτασε στην Μπέκ, την πρόλαβε στο Τσάκνη, εκτελέσει ο Καζαμπιάν, αλλά στέκησε. Διορθώνω όμως οι Ροσκοβίτες. Προσποίηση και καλάθι από τον Μίχο. 46-26. Παπαναγιώτου. Λίγο πιο μπροστά το κέντρο παίκτης Τραμπτήμ. Μουλαρογιάννης. Και ρίσου κάνει το φάουλ. Φάουλ που είναι το πρώτο ομαδικό για τους Ροσκοβίτες, τι υπενθυμίζω. Έχει Drunk Team στο 3ο δεκάλεπτο. Κανιάς και μόνο στην εφημερίδα 48-26. Στην 22 και πάλι. Σκερίς που φύγει μπάλα. Έμεινε όμως σε χέρια των φιλοξενούμενων. Πάπα στα ίσα του Κανιά. Επιμένει ο Βίχος, καλάθι και φάουλ. Ο Συριανίδης είναι, με συγχωρείτε. 48-28 και δικαίωμα και για μια συμπληρωματική βολή για τον παίκτη των Ροσκοβητών. Που δίνει τα χέρια και με τον Κανιά, οι δύο πρωταγωνιστές της προηγούμενης φάσης. Μέσα και η βολή, 48-29. Λαρογιάννης. Μητσικάς στα δεξιά. Μαζί μέσα τον παίχτη και τον νικάει τον αντίπαλό του. 50-29. Δίχως Πυρολιολής. Σκερίς τώρα τον χορό για δίπλα του. Μπαλά φεύγει, προλαβαίνει, όχι, δεν προλαβαίνει τελικά ο Λιόλης. Η κατοχή είναι για drag team. Okay. 2.40 ακόμα στο τρίτο δεκάλεπτο. Σταφέρα μπροστά από το ξεκίνημα η γηπεδούχη. Όχι από το ξεκίνημα, με συγχωρείτε, από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Για να είμαστε και πιο λεπτομερείς. Κανιά στα σκοράρι. 52-29. Γιαννίδης. Γιολής. Πέσει με τον Βίχο. Δίνει και το σκριν. Σκερίς. Θα πάρει το σουτ στα 6 δευτερόλεπτα. Αδύναμο όμως. Και πάλι μπαλά στα χέρια του Σκερί. Σπάσιμο της μέσης. Αστοχή. Ακόμα μια ευκαιρία όμως. Δεν θα μείνει για πολύ στα χέρια των Ροσκοβητών η μπάλα. Ο Ρόγιας. Επέλεξε να πασάρει. Μουλαρογιάννης θα εκτελέσει και θα το βάλει. Να που η πάσα έγινε για καλό τελικά. 55-29 πλέον. Απόλυτος έλεγχος από την πλευρά της Drag Team στο μάτς. Μέχρι στιγμής το παιχνίδι της πάει όπως ακριβώς θέλει, ναι. Άστοχο το τρίποδο του Σουβιανίδη, δεν μπόρεσε να απαντήσει. Ο Παναγιώτου κόβεται με φάουλ του Σκερί.
Τρίτο φαουλ και για τον Σκερί. Δεύτερο ομαδικό για τους Ροσκοβίτες. Γορόγιας το σκέφτηκε για λίγο, το πήρε τελικά. Με το βαλό όμως Καραμπούρου στο rebound. Βίχος. Πήρε τα βήματα, έφτασε μέχρι μέσα, 55-31. Μιλάμε στο τελευταίο λεπτό του τρίτης περίοδου. Ο Παναγιώτου φτιάξε αυτή την επίθεση για την track team. Θα περάσει, θα πήρε πάνω του εδώ, 57-31. 40 δευτερόλεπτα ακόμα. Γιολής Γερίς. Δίχως γερίζει, βρήκε και δεύτερο αντίπαλο πάνω του. Τρίποντο τώρα άστοχο όμως. Καραμπουρούνης είναι εκεί για το rebound. Μπροστά από τον Κανιά θα το βάλει, 57-33. Δεκαδευτερόλεπτα όλα για την drag team. Ο Παναγιώτου. Έχουμε να δώσουν οι Ροσκοβίτες, τώρα θα κάνει το ένα ο Δίχως. Είναι το τρίτο ομαδικό αυτό για τους φιλοξενούμενους. Αν θέλουν έχουν ακόμα ένα να δώσουν. Γκορόγια στην επαναφορά. Θα σε πάσω Μουλαλογιάννη. Ένα σουτ από τη μία ρακέτα στην άλλη. Χωρίς καμιά τύχη στην άλλη γωνιά του 3 δεκαλέπτου. 57-33 δείχνει το σκορ. Μπήκαμε μόλις και στο 4ο δεκάλεπτο του μάτς. Με το σκορ να δείχνει 57-33 υπέρ της Strong Team, η οποία βλέπει το παιχνίδι να πηγαίνει όπως ακριβώς το θέλει. Θα γίνει και το κλέψιμο εδώ από τους γηπεδούχους. Γκορόγιας φεύγει στον εφηδιασμό. Δεν μπορεί να τον σταματήσει ο Γιώλης. Και θα έρθει ακόμα ένα γρήγορο καλάθι, 59-33. Γερίς. Γυρίζει με το δεξιό Καραμπούρουνης, δεν μπορεί να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Σουτ από το πλάι, άστοχο. Ο Γιάννης θα είναι μπροστά. Δεν έρχεται το καλάθι όμως. Φύγε μόνος εδώ Κανετάκης. Δεν υπήρξε κάποιο φάουλ και για η άμυνα του drag team θα κάνει και το φάουλ τώρα στην συνέχεια. Στο πλάι μπάλα για την drag team. Μου λένε ο Γιάννης περνάει εκτός, Σταυρόπουλος στη θέση του. Πήρε ο Παπαναγιώτου. Φτάει ο Κανιάς, ο οποίος έφυγε μπροστά από τον Καραμπουρούνη. Μίτσικας παίρνει και εκτελεί αμέσως, δεν παίρνει το καλάθι. Εκτός αγωνιστικού χώρου η μπάλα και η κατοχή για τους Ροσκόβιτες. Σκερίς. Ένα σούτ από το πλάι, πολύ δυνατό όμως από τον Κουμά. Ο Παναγιώτης στην άλλη πλευρά. Θα δεχτεί το κόψιμο στα ίσα τον Σκερί. Μητσικας έμεινε μόνος του, προτίμησε την πάση στον Κορόγια. Μια φορά γυρίζει, έχει κερδίσει το φάουλ, λίγο έλειψε να πετύχει το καλάθι. Δεύτερο ομαδικό αυτό για τους Ροσκοβίτες. Φάουλ που στέλνει και τον Κανιά στην γραμμή των βολών τώρα. Σε πρώτη βολή, δεν αλλάζει το 50-33. Καλά,
Μητσοτάκης. Ωραία, η Σταυρωτέη. Κατεβάζει το χέρι του ο Μίτσικας. Κάνει και αυτό στο φαουλ. Και σειρά τώρα του Κανετάκη. Να πάει αυτό στη γραμμή για το δικό του ζευγάρι βολών. Έξω πρώτη βολή. Κάνει και τη δεύτερη ο Κανετάκης. Κάνει άσχημη για να πάρει το αμυντικό rebound. Ο Ρογιάς οργανώνει, δείχνει και το σύστημα. Μητσικάς έκανε την κίνηση προς το καλάθι. Ο Ρογιάς το σούτ. Συγκρούσει Κάνια και Κανετάκη. Ο Κάνιας έχει κάνει το φάουλ, το παραδέχει κιόλας. Φάουλ νούμερο 2 και για την Drunk Team, από ό,τι έχουν οι δύο ομάδες. Βιτάλης επιστρέφει στο μάτς, παίρνει θέση του Κάνια από την Drunk Team, ενώ έχουμε αλλαγή και για τους Ρουσκοβίτες. Σανίτσας πάντα υπάρχει. Γκούμας θα καθίσει στον παγκό. Κανετάκης. Μπροστά του έχει τον Παπαπαναγιώτου. Κανετάκης θα το πάρει το σούτ. Θα έρβολο όμως συστημένη στα χέρια του Μίτσικα η μπαλά. Παπαναγιώτου καταδιώκεται από κόκκινες φανέλες. Αυτό όμως δεν του δημιουργεί κανένα πρόβλημα στην εκτέλεση. 61-53. Σγερίς. Νίτσα θα εκτελέσει για τρεις. Δεν παίρνει το καλά του. Μαζί στο Παύλο Παναγιώτου. 7 και 10 ακόμα για το τέλος του παιχνιδιού. Με την Drunk Team να έχει τον έλεγχο στα χέρια της. Και όχι απλά να βρίσκεται κοντά, αλλά να έχει σφιχτά καλιά στην τρίτη νίκη της στην σεζόν. Εδώ το τρίποντο του Παύλο Παναγιώτου βρίσκει στόχο. 64-53. Εξαιρετικό σήμερα από Παναγιώτη για την Drunk Team. Φοβερή δουλειά από τον παίκτη των γηπεδούχων. Κανετάκης δεν μπορεί να απαντήσει. Ο Ρογιάς. Ασχαριστώ Σταυρόπουλο. Κόβει ο Βιτάλης, δεν μπορεί όμως να γίνει αποδέκτης της πάσας. Η Drunk Team όμως παραμένει στην επίθεση. 9 δευτερόλεπτα. Ο Παναγιώτου βλέπει στη γωνία τον Σταυρόπουλο, του περνάει την πάσα ανενόχλητο στο τρίποντο, το χάσε όμως. Κανετάκης. Σκερίς για τρεις. Ακόμα ένα κακό σούτ από τους Ρουσκοβίτες. Ψηλή πάσα, θα κοπεί όμως από τον Σκερί. Σανίτσας το σκέφτηκε, δεν το πήρε. Χωρίς σκέψη θα το πάρει ο Λιόλης. Θα το βάζει όμως ούτε κι αυτός. Ο Ρογιάς στον Βιτάλη. Μόνος ο εκείνος. Θα σκοράρει εν μέσω έξαλλων πανηγυρισμών. 66-33. Βάλα τα χέρια του χέρι. Κατέληξε εκτός. Λάθος τώρα εδώ. Ένα σκοβιτόν. Ο οποίος περνάει στο μάτι τώρα. Ο Βίχος, όπως και ο Συριανίδης. Και ο Καζαμπιάν. Επίσης αυτή είναι η τρεις που πάτησαν πάρκια τώρα για τους φιλοξενούμενους. 5 και 10 ακόμα για το τέλος. Παναγιώτου. Είναι έξω, Μίτσικας χωρίς κάποιον πάνω του. Σταυρόπουλος πήρε το εξαιρετικό rebound. Δεν μπορούσε να σκοράρει. Κανετάκης. Λίχος.
κοντά σε ψωμένα χέρια θα το χάσει ο ίδιος όμως, κράπωσε την μπάλα ξανά. Τρίποντο από το πλάι, εύστοχο. Θανίτσας βρίσκει στόχο. 66-36. Χέρι με χέρι πάσα για τον Σταυρόπουλο. Πέρασε ανάμεσα εκείνος. Έχασε όμως την συνέχεια, αλλά αντικανονικά. Το φαουλ το έχει κάνει ο Καζαμπιάν, ο οποίος σηκώνει και το χέρι του. Τρίτο φαουλ για τον Καζαμπιάν. Τρίτο ομαδικό και για τους Ροσκόβιτες. Πάμε Παναγιώτου. Κύριο Βιτάλης δεν διστάζει να εκτελέσει. Καλό όμως το σουτ, κατέληξε airball. Κατοχή για τους Κόβιτες. 4 και 15 ακόμα για το φινάλε. Γιάν. Κάνει και πάλι ο Καζαμπιάν. Δύο αντίπαλοι πάνε πάνω του. Τον δυσκολεύουν στην πάσα. Κρατούν όμως οι Ροσκόβιτες. Μετάκης. Στα 2 δευτερόλεπτα εκτός ισορροπίας δεν θα μπει, θα μπει τελικά η μπάλα μετά από μια μικρή περιπέτεια. 66-38. Σταυρόπουλος το πήρε τελικά το σούτ, το βάλε δίχως. Για τον Καζαμπιάν, στέλνει ο Κανετάκης. Καζαμπιάν έρχεται για να του δώσει το σκριν. Εκτελέσει ο Κανετάκης και το βάζει. Δεύτερο συνεχόμενο καλάθι του. 66-41 πλέον. Συνοπλησιάζουμε σιγά σιγά στο τελευταίο τρίλεπτο. Πάμε Παναγιώτου. Ψάχνει επιλογές, δεν πήρε όμως την καλύτερη. Κανετάκης θέλει να φύγει μπροστά, επιθετικό πλεονέκτημα για τους Ροσκοβίτες. Καζαμπιάν θα σηκωθεί, δεν εκτελεί σωστά. Βγήκε η άμυνα της Drunk Team, Παπαναγιώτου τώρα σειρά του να κάνει τις τρίπλες, να πασάρει κιόλας στον Σταυρόπουλο, θα το χάσει εκείνος, μάχες. Ο Παπαβασιλείου το έξε νωρίτερα. Οι μάχες έβγαλαν νικητές τελικά τους κυβεδουχούς, αυτοί θα παραμείνουν στην επίθεση. Μίτσικας. Ο Βασιλείου για τρεις, στα στοχή. Σταυρόπουλος είναι και όμως για την δεύτερη ευκαιρία, 68-41. Κανετάκης. Προσποιείται. Βρήκε την πάσα για τον Καζαμπιάν. Εκείνος ανάμεσα από δύο πέρασε την πάσα για τον Βίχο, θα σκοράρει αυτός. 68-43. Τελευταίο 1 λεπτό και 50 δευτερόλεπτα στην αναμέτρηση για δικαστικού χαρακτήρα. Καθώς η απόσταση είναι αρκετά μεγάλη για να καλυφθεί από τους Ροσκοβίτες. Ο Βασιλείου για τρεις, άστοχος. Βίχος βρήκε την πάσα για τον Κανετάκη και εκείνος θα τελειώσει τη φάση για το 68-45. Παναγιώτου. Θα πέρασε η πάσα του, κατέληξε όμως η μπάλα στον Σταυρόπουλο. Εκείνος μετά από μια περιστροφή θέλει να εκτελέσει. Κρατάει η Drunk Team. 14 λεπτά πριν μπούμε στο τελευταίο λεπτό. Παναγιώτου από εκεί θα το πάρει. Πήγαμε μόλις και στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης. Αστοχή προσπάθεια εδώ από τον Συριανίδη. Μάχες από τον Βίχο και πάλι Συριανίδης. Το αφήνει μια τρομερή πασά. Δεν θα την κάνει ασίστ όμως ο Βίχος. 43 δευτερόλεπτα ακόμα. Βιτάλης αργά αργά, δεν υπάρχει και λόγος διαστήμης πλέον. Τα πάντα έχουν κρυθεί.
Σαυρόπουλος δεν πήρε το σούτ, άφησε στον Βιτάλη Λάου, και να το βάλει. 27 δευτερόλεπτα ακόμα πριν την ολοκλήρωση του μάτς. Ένα γρήγορο τρίποδο για τους Ροσκοβίτες, Αστοχόμος. Και κάπως έτσι φτάνουμε και στο φινάλε της αναμέτρησης. Με την Drunk Team να πανηγυρίζει την τρίτη νίκη της, θα πάει πλέον σε 3-7, ενώ από την άλλη οι Ροσκοβίτες ούτε σήμερα θα μπορέσουν να πάρουν το πρώτο ροσφύλλο αγώνος και θα πέσουν στο 0-10. Αυτά λοιπόν, Drunk Team Ροσκοβίτες, 68-45.